κόντρα με τη ζωή τους. Έκανα χθες βράδυ δύο νεαροί στη Λεμεσό με τα τροποποιημένα οχήματά τους. Στη Λεμεσό, δύο νεαροί οδηγοί έθεσαν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και πολλών άλλων ανυποψίαστων οδηγών. Επέλεξαν την πολυσύχναση λεωφόρο Κρανιδιώτη για να πραγματοποιήσουν κόντρες με τα τροποποιημένα οχήματά τους. Σε μία άλλη εξέλιξη, έλεγχο αλκοόλης πραγματοποίησε χθες βράδυ αστυνομία Λεμεσού. Ένας στους έξι οδηγούς ήταν μεθυσμένος. Κόντρα με τη ζωή τους έβαλαν χθες βράδυ δύο νεαροί 22 και 21 χρόνων, οδηγώντας τα τροποποιημένα αυτοκίνητά τους ανάμεσα σε άλλους ανυποψίαστους οδηγούς. Ως πίστα χρησιμοποιούσαν την πολυσύχναστη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη στις 10 το βράδυ, αγνοώντας επιδεικτικά κάθε σήμα τροχέας, όριο ταχύτητας και σπέρνοντας τον πανικό. Η μαρτυρία που δόθηκε στην αστυνομία, ωστόσο, οδήγησε στον εντοπισμό τους και οι ανακριτές τους άκουσαν άφωνοι να παραδέχονται ότι κόντραραν τις ταχύτητες των αυτοκινήτων τους. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Επέδειξαν κατάφορη και μνηματική, θα λέγαμε, συμπεριφορά οδική, αγνώντας παντελώς τις περιστάσεις και συνθήκες της τροχιάς κίνησης κατά το δεδομένο χρόνο, προθέντες ότι έγινε σε μια κύρια οδική αυτηρία και μάλιστα μετά την ολοκλήρωση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στο Παλέντε Σπορ. Ωστόσο, η κατηγορία της αμελούς και επικίνδυνης οδήγησης δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζουν. Τα αυτοκίνητά τους κατασχέθηκαν και από τον έλεγχο σε αυτά θα προκύψουν και άλλες κατηγορίες. Φαίνεται να υπάρχουν τροποποιήσεις στο όλο σύστημα ανάρτησης των οχημάτων, αλλά και κάποιες προσθήκες στις μηχανές. Ωστόσο, θα αναμένουμε τα αποτελέσματα του έκτακτου τεχνικού ελέγχου που θα διενεργηθεί την προσεχή Δευτέρα. Οι δύο νεαροί ισχυρίστηκαν ότι συναντήθηκαν τυχαία και αποφάσισαν την κόντρα. Η αστυνομία όμως έχει μαρτυρία ότι υπήρχαν και θεατές. Στους δρόμους της πόλης όμως εντοπίστηκαν χθες βράδυ και πολλοί πιωμένοι, με τιμόνι στα χέρια. Από τους 336 οδηγούς που υποβλήθηκαν σε άλκοτες, οι 56 ήταν μεθυσμένοι. Ένας στους 6 δηλαδή, που ήταν και υποψήφια θύματα της ασφάλτου.